Και πάμε τώρα εδώ με τη Βίκη μας να υποδεχθούμε τον γυναικολόγο με ευτήρα, Θάνο Παράσχο. Τι κάνετε κύριε Παράσχο, πού είναι το κορίτσι μας. Τι κάνετε κύριε Παράσχο. Είστε γιατρός των παιδιών, δύο αγοράκια με το καλό έχετε φέρει στον κόσμο. Καλά, έχει φέρει πολλά παιδιά, και τρία δικά του αγοράκια. Να σας ζήσουνε. Ευχαριστώ πώς είστε, είμαστε, είναι καλά. Είναι πολύ καλά, ετοιμάζεται να βγει αύριο. Γέννησε φυσιολογικά, πολύ γρήγορα. Σχετικά δηλαδή, γιατί ήταν το μωρό μεγάλο, ήταν 3.740. Και γέννησε φυσιολογικά. Γέννησε φυσιολογικά, όπως και το πρώτο παιδάκι. Παραλέα, πολύ. Εντάξει, αλλά θέλω να πω. Και στα δικά σου. Ευχαριστώ, όταν έρθει η ώρα, ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε για την υπογονιμότητα και τις λύσεις, αλλά πριν πάμε, μια και αναφερθήκαμε τώρα, είπε και η Βίκη εδώ για τη γέννα τη Face. Και επειδή έχει φέρει και το πρόπλασμα αυτό εδώ, να μιλήσουμε λίγο, επειδή πολλές γυναίκες, παιδί μου, είναι σε διαδικασία. Πολλές γυναίκες φοβούνται την όλη διαδικασία της γέννας και μάλιστα όπως γέννησε η Φέη, ας πούμε, και πολλές γυναίκες με το φυσιολογικό το κετό. Ναι. Και εγώ είμαι μια από αυτές, δεν σας κρύβω. Ναι. Με το φυσιολογικό το κετό, ίσως επειδή είμαι και έξω από το χορό, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πάρα πολύ επίπονο. Είπες τώρα, ας πούμε, ότι ένα μωρό, όπως γεννήθηκε τώρα αυτό το δικό μας, 3.740, ένα μεγαλόσωμο μωρό. Ναι. Είναι πιο δύσκολο να βγει λοιπόν από τη μήτρα της γυναίκας. Ένα 80-85% των γυναικών γενικά παγκοσμίως γεννιούνται φυσιολογικά. Και αυτό θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, το ποσοστό των κεσαρικών θα πρέπει να είναι περίπου στην τάξη των 10-15%.